κυρίες και κύριοι, καλησπέρα από την ψυχρή και βροχερή Θεσσαλονίκη. Στη Σαλικαρίνα μαζί θα παρακολουθήσουμε την αναμέτρηση μεταξύ Rocky Balboa και STG Bugs. Οι δύο ομάδες βρίσκονται στην 8η και στην 3η θέση στον 3ο όμιλο της Development League αντίστοιχα. Κάνει το ζέστο μάτι, έχουν ξεκινήσει. Πρώτη επίθεση άστοχη για τους Balboa, οι οποίοι έχουν καλό αμυντικό transition στην πρώτη τους άμυνα. Θα το πάει χαμηλά. Άστοχος ο Παπαδόπουλος για τους Bugs. Μπούκος, πάει στην αριστερή φτέρυγα, μπορούσε να ξαναπάρει. Έχει μισμάτ με τον ψηλό, δεν θα δώσει μεταλλευτή, δεν θα πάει να τον παίξει στα πόδια. Τέσσερις παίκτες περικυκλώνουν την ρακέτα των Bugs. Βάλανε ξανά για τους Balboa με 14 δευτερόλεπτα. Ωραία πάσα μέσα στη ρακέτα. Δεν θα συγκρατήσει την πάσα του Μπουρνάρη. Πρόκειται να τρέξουν τώρα οι Bugs. Σουτζιά 3 από την γωνία, άστοχος ο Λέφας, βρέθηκε ελεύθερος. Σωστή απόφαση, γρήγορη μεν, όχι πιαστική όμως. Μπούφος. Λέφας, μπάλα το πάει εκεί που είναι μόνο παίκτης των Bugs. Ο Eurostep και η πρώτη πόντη στο παιχνίδι μετά από 1,5 λεπτό. Τον Μπούφο, 2-0. Η Balboa με τον τον Κατσαράκη, οι οποίοι ψάχνουν ακόμα τους πρώτους πόντους. Καλή κυκλοφορία της μπάλας. Άστοχο το σούτ, επιθετικό rebound. Όχι ακόμα και φωνάζει ο coach των Bugs να τρέξουν. Βρίσκουν σε αυτά τα δύο πρώτα λεπτά πολύ γρήγορα τις αμυντικές τους σταθερές η Balboa. Μπούφος, η μπάλα θα πάει στον Παπαδόπουλο, θα γυρίσει. Πολύ καλή αν είναι προσωπικό το αντίπαλο, θα στοχίσει μόνο τα μπλοή μπάλα. Για να δούμε αν σε αυτή την επίθεση η Balboa θα καταφέρνει να σκοράρουν τους πρώτους τους πόντους. Κατσαράκης, ο Κατρής άστοχος. Μάχη για το rebound, πάρα πολύ κόσμος μέσα στη ρακέτα. Πολυκοσμία στην ρακέτα των Balboa. Μπούμε στο σκοράρι 2 ακόμα πόντους μέσα από τη ρακέτα αυτή τη φορά. Και αυτή τη φορά μάλλον. Κατσαράκης. Υπάρχει deflection στην πάσα η οποία προσπάθησε να πάρει ο Κουφής. Υπάρχει σφύριγμα και κατοχή ξανά για τους Balboa. Είχαν 4,8 να εκδηλώσουν. Ανανεώνεται η επίθεση τους για 14 αυτή τη φορά. Πάσα μέσα στη ρακέτα, άλλη μια άστοχη. 3 λεπτά χωρίς σκόρ για τους Balboa. Τώρα έχουν αρνητική ανισορροπία. Καλά θα το φάουλ το χειρότερο δυνατό σενάριο. Με τον Λέφα να τιμωρεί την αμυντική τους ανισορροπία. Κακή transition άμυνα και να εκτελεί πολύ όμορφα έναν εφηδιασμό. Εύστοχο και έτσι πολύ, 7-0. Για τους Bugs οι οποίοι έχουν καθιερώσει ένα ρυθμό μέσα σε 3 και 15. Ζαράκης να σου πει με ταμπλό, άστοχο αυτή τη φορά και αυτή τη φορά. Λέφας, παρόλα για βήματα που δεν έγιναν, Φιλιρίδης θα γυρίσει άστοχο σου, καλά block-out τώρα την ομάδα των Balboa. Μπάλα ξανά στον Κατσαράκη, ο οποίος βλέπει κάποιες υπερορίες, θα κατεβάσει μία ακόμα επίθεση, είναι ο βασικός point guard της ομάδας του, σε αυτά τα πρώτα λεπτά στη βασική πεντάδα. Γυρίσει ο Πνουκίδης, καλή προσπάθεια, δεν θα μπει το σου. Τώρα 2-1-2-2. Λέφας θα εκδηλώσει έναν ακόμα συνδυασμό και θα καταφέρει να πετύχει ένα ακόμα καλάθι. Το σκορ είναι στο 9-0.
έχουν ακόμα να βρουν σκόρη παίκτες στον Μπαλμπόα. Ο Τσαράκης θα πάρει ένα screen από τον Κρουκ. Βρέθηκε αρκετά ελεύθερος, θα πάρει ένα shoot, θα στοχίσει. Ο Παπαδόπουλος θα πήρε και rebound από την ομάδα των Bucks, οι οποίοι φαίνεται από τον coach τους. Φαίνεται πόσο πρόθυμοι είναι να κυνηγήσουν το παιχνίδι, πόσο διψασμένοι είναι. Είναι μια ομάδα που διεκδικεί σίγουρα την τετράδα στον όμιλο. Νόλις θα προχωρήσει καλά την μπάλα και ο Λέφας δεν θα πάρει τώρα την μπάλα. Ο Μπούφος θα εκδηλώσει έναν ακόμα εθνιδιασμό αυτή τη φορά. Έκανε δύο Λέφας, μία ο Μπούφος. Το σκόρ έχει διαμορφωθεί στο 11-0 μετά από 5 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα στην Sonic Arena. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια. Επιστροφή λοιπόν στην Sonic Arena, στην βροχερή Θεσσαλονίκη. Είμαστε στην προτελευταία εβδομάδα, προτελευταία αγωνιστική εβδομάδα μάλλον, στο μπασκετάκι πριν τις χριστουγεννιάτικες εορτές, πριν την περίοδο των διακοπών. Οι ομάδες θα έχουν δύο ή και παραπάνω εβδομάδες να ξεκουραστούν. Έχουμε παιχνίδι ξανά. Μουταράκης, Μανώλης, Μουταράκης. Θα του πάει χαμηλά στον Μανώλη ξανά, όποιος θα κερδίσει το φάουλ θα πέσει κάτω. Φάουλ που χρεώθηκε στον Δασκάλου, ο οποίος περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Πρώτο ομαδικό για τους Bucks και πρώτο συνολικό φάουλ στο παιχνίδι, μετά από 5 και 20. Νικίδης, Μανώλης. Jump shoot, άστοχο, airball, στα 6 δευτερόλεπτα έγινε η επίθεση. Τώρα θέλουν να τιμωρήσουν το καλό transition αμυντικό παιχνίδι των Balboa. Στο 3, εύστοχο αυτή τη φορά ο Λέφας, ο οποίος οδηγεί την κούρσα των Bucks μέχρι στιγμής. Μανώλης θα πάρει ένα... Όχι ακριβώς screen, αλλά βρέθηκε αρκετά ελεύθερος. Μανώλης, ο οποίος, κοιτάξτε πόσο καλό off-ball παιχνίδι έχει, κινείται συνεχώς. Θα πάρει τώρα την μπάλα με ψηλότερο αντίπαλο. Θα πάρει ο ίδιος το επιθετικό rebound, θα ξαναστοχίσει. Το πρώτο του σύντομα βρει ξανά μόνο ταμπλό. Ξανά επιθετικό rebound ανάμεσα σε δύο κουκ θα βγάλει. Πάσα ούτε τώρα το νούμερο 15 ο Μπουρνάρης θα καταφέρει να σκοράρει. 14-0. Η διαφορά μπορεί να αυξηθεί ακόμα παραπάνω. Αλλά δεν θα πάρθει κάποιος σουτ. Τώρα θα πάρθει. Ο Μπούφος είχε βρεθεί ανάμεσα σε δύο, απέναντι μάλλον σε δύο για να είναι πιο ακριβής, στα 15 δευτερόλεπτα. Δεν προσπάθησε να τελειώσει τη φάση μόνος του. Μανώλης, η μπάλα θα πάει στον Νικίδη, στο low post. Κατσαράκης, Μανώλης, οι δύο τους έχουν τις περισσότερες μπάλες. Ούτε τώρα θα μπει αυτό το jump shoot. Ο Μανώλης, ο οποίος κάτι έκανε στον πάγκο του για αλλαγή. Η μπάλα θα περπατήσει από τον Μπούφο στην προσπάθειά του στο Στεφάνι. Θα πάρει το επιθετικό rebound, ούτε τώρα θα το καταφέρει. Υπάρχουν τώρα αλλαγές, όπως είχε προαναγγελθεί για τους Balboa. Λεοβάρης μέσα. Δούζης μέσα, τριπλή αλλαγή. Αυτό είναι αλλαγή σκοπιά στο στρατό, δεν είναι αλλαγή μπάσκετ, τριπλή αλλαγή. Διεύουμε προφανώς. Για να δούμε, ψάχνουν ακόμα σκορ μετά από 7 και πλέον λεπτά η Balboa στο παιχνίδι. Ούτε τώρα θα βρουνε σκορ, υπάρχει rebound, το deflection, θα πάει η μπάλα ξανά σε μοβ χέρια, αν είναι μοβ αυτό το χρώμα. Παπαδόπουλος θα χάσει, ο οποίος έχει περάσει και αυτό στον αγωνιστικό χώρο για τους Bucks. Λούζεις τώρα, μια προσποίηση, όμορφο καλάθι. Επιτέλους είναι σαν να λέει με τη γλώσσα του σώματος ο παίκτης στον Balboa, ο οποίος μόλις πέρασε στον αγωνιστικό χώρο μετουσίωσε μια προσπάθεια σε καλάθι. Σε δύο πόντους, Doc. Τον Φιλιρίδη, ο οποίος θα
έχει καλό δεύτερο ημίχρονο χρόνο. Γέλετε, γιατί μου είπε να τον, να τον τραβάω με την κάμερα από την άλλη πλευρά του προφίλ, από το δεξί. Προφανώς όταν επιτίθεται και έχει μπροστά το αριστερό, αυτό είναι κάπως δύσκολο. Οπότε στο δεύτερο ημίχρονο θα έχει αυτή την υποστήριξη από πλευρά μου. Φιλιρίδης θα ευστοχίσει σε ένα σουτ τριών πόντων από τη γωνία. Δύο ακόμα πόντι μέσα από τη ρακέτα για τον Μπαλμπόη, οι οποίοι έχουν βρει 4 πόντους μέχρι στιγμής. Στη δεξιά πτέρυγα υπάρχει φάουλ που κερδίζει ο Μπούφος, ο οποίος πολύ αποφασιστικά έχει περάσει μέσα στην ρακέτα και έχει πάρει την εσωτερική. Φάουλ που χρεώνεται στον Κουρνάρη, φάουλ είναι χαμηλά. Τρία ομαδικά για τους Μπαλμπόα, ένα για τους Bucks. Κάνει προς στιγμήν ο Σάντος. Ένα αμυντικό rebound σε σετ παιχνίδι τώρα για τους Μπαλμπόα. Περάσουμε μέσα στο 3 από την περίμετρο, άστοχο από τον Ντούζι. Υπάρχει φάουλ. Υπήρχε σαφής πρόθεση να γίνει αυτό το φάουλ, καθώς δεν ήθελαν να δώσουν την ευκαιρία για έναν τέταρτο εφνιδιασμό οι παίκτες των Μπαλμπόα. Είχαν αντιληφθεί την... Είχαν αντιληφθεί πλήρως την αμυντική τους ανισορροπία. Μία ακόμα αλλαγή. Γκότσις θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο για τους Μπαλμπόα. Ο προπονητής τους ανακατεύει αρκετά την τράπουλα σε αυτή την πρώτη περίοδο, της οποίας παρακολουθούμε το τελευταίο λεπτό. Υπάρχει κλέψιμο από τον Λέφα, όχι. Όχι τον Λέφα, ο Λέφας δεν συγκράτησε. Βάζει επιδεικτικά τα χέρια του πίσω, δεν ήθελε να κάνει φάουλ. Υπάρχει επιθετικό rebound. Αυτή τη φορά θα βρει καλάθι για μία ακόμα φορά. Μία καλή άμυνα φωνάζουν οι παίκτες, ο coach των Μπαλμπόα, με συγχωρείτε. Ο Δούζης, ο οποίος με το που μπήκε έχει βάλει δύο καλάθια, αν δεν κάνω λάθος. Και έχοντας έρθει από τον πάγκο έχει δώσει κάποιες λύσεις, υπάρχει φάουλ. Το τελευταίο που είχαν να δώσουν πρωτού στείλουν τους αντιπάλους τους στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Το τελευταίο χαμηλά προφανώς. Μπούφος, ο οποίος έχει την ευκαιρία να στείλει τη διαφορά στους 13 για πρώτη φορά. Και πάει και παραπάνω, αλλά στους 13, αν δεν κάνω λάθος, δεν είχε πάει ποτέ. Εύστοχος στην πρώτη. Τρίπλου σκορτς της Όνι Καρίνα. Εύστοχος στη δεύτερη μετά από μια περιπέτεια, μετά από μια μεγάλη αναπήδηση στη βάση της ρακέτας. Έχουν πρακτικά όλο το χρόνο οι Μπαλμπόα. Ντούζης. Το νούμερο 73. Το νούμερο 10 στη γωνία, υπάρχει φάουλ, είχαν να δώσουν οι παίκτες. Όλοι κερδίζει ο Λεοβάρης. 6,9 τώρα για την επίθεση των Μπαλμπόα. Για να δούμε. Θα κόψει μέσα ο Λεοβάρης με το που δώσει την πάσα. Ο παίκτης θα πάει, ο Λεοβάρης θα ξαναπάρει την μπάλα. Πάμε τρούσι, αν έμπαινε σε ένα εξωφρενικό σενάριο. Ο Δούζης ήταν αυτός που είχε κάνει την επαναφορά προηγουμένως, με συγχωρείτε. Ο Λεοβάρης πήρε την μπάλα και την προσπάθεια κατ' επέκταση. Πρώτη περίοδος έλειψε. Η κάμερα δεν εστιάζει. Σε αντίθεση με τους Bucks, οι οποίοι έχουν εστιάσει στο να καθιερώσουν το δικό τους ρυθμό, εκμεταλλευόμενοι τα μεγάλη αστοχία, ιδιαίτερα στο πρώτο πεντάλεπτο των Μπαλμπόα, εκτελώντας κάποιους εφνιδιασμούς, χτυπώντας το κακό transition παιχνίδι στην κακή transition άμυνα των αντιπάλων τους. Κάπως έτσι έχει διαμορφωθεί αυτό το 19-6 και η διαφορά των 13 πόντων στη Sonic Arena. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την έναρξη του δευτέρου δεκαλέπτου. Επιστρέψαμε μετά από ούτε 10 δευτερόλεπτα, καθώς από τον διαιτητή προαναγγέλθηκε η έναρξη της δεύτερης περίοδου. Οι δύο ομάδες δεν δείχνουν να έχουν ιδιαίτερη έμφαση στο επικοινωνιακό τους κομμάτι. Φαίνονται οι ρόλοι να είναι διακριτοί, δεν χρειάστηκαν ιδιαίτερες συστάσεις. Στρέφουν σιγά σιγά οι παίκτες των δύο ομάδων μέσα στο παρκέ. Ο Στιούλας έχει περάσει, ο οποίος κάνει κάποιες διατάσεις για τους Μπάγκς, ο οποίος θα επαναφέρει.
Σάντος θα πάρει ένα screen πολύ ψηλά. Δασκάλου θα κόψει μέσα, δεν θα πάρει την μπάλα. Βρέθηκε ελεύθερος ο Δασούλας, θα πάει μέχρι μέσα, δεν θα πάρει το σουτ το οποίο του έδωσαν επιδεικτικά οι παίκτες στον Μπαλμπόα για μία ακόμα φορά. 21-6 με συγχωρείτε. Αργεί λίγο να... τώρα θα προσθέσουν οι πόντοι, 21-6 λοιπόν. Πολυκοσμία για μία ακόμα φορά μέσα στην άμυνα. Κλείνουν πάρα πολύ καλά την άμυνα τους οι Bugs. Θα πάρει παρόλα αυτά την μπάλα μέσα στη ρακέτα. Πολύ όμορφη προσπάθεια αυτό που θα δει. Οι Bugs, το που πήγαινα να πω είναι ότι κλείνουν πολύ καλά τη ρακέτα τους. Κάτι που δείχνει ότι δεν φοβούνται ιδιαίτερα το τρίποντο παιχνίδι των Μπαλμπόα. Λέφας θα βρεθεί ελεύθερος. Δεν θα πάει την προσπίση, υπάρχουν βήματα όμως. Είναι πολύ συχνό λάθος αυτό για οποιονδήποτε παίκτη, για οποιαδήποτε ομάδα, σε οποιοδήποτε επίπεδο, να κάνει μία προσποίηση όταν έχει βρεθεί στην γωνία και να ξεκινάει είτε με λάθος πόδι είτε να μπερδεύεται στη συνέχεια, όπως έγινε στην προκειμένη περίπτωση. Ντούζης με το νούμερο 73, περνάει πολύ κόσμο. Το γύρο στο υπάρχει τάπα, εντυπωσιακή. Γκούφος. Μία προσποίηση, πανέμορφη προσπάθεια, τα έκανε όλα σωστά τα φύλλα εκτός από το καλάθι. Υπάρχουν αλλαγές. Εκτός ο Ξανθής για τους Μπαλμπόα. Πάρει ένα screen ο Δούζος από τον παίκτη ο οποίος μόλις πέρασε μέσα. Θα πάρει τώρα την μπάλα. Κλείστηκε ανάμεσα σε τρεις. Και ο τέταρτος του έκλειψε την μπάλα, ο οποίος ήταν ο Λέφας. Συνδυασμός λάθος τώρα. Πάσα, ίσως θα έπρεπε να τελειώσει μόνο στη φάση. Έχει έφεση όπως φαίνεται αυτός ο Λέφας. Σε αυτό ο Λέφας. Ένα λάθος. Και τους Bugs. Σε ζώνη τώρα η άμυνά τους. Πάσα. Υπάρχει ένα ακόμα λάθος. Λάθος το λάθος, εκατέρωθεν σε δύο back-to-back επιθέσεις. Λέφας. Σούλας. Λέφας θα πάρει ένα shoot για τρεις. Άστοχο. Αμυντικό rebound και τώρα θέλουν να τρέξουν οι παίκτες των Μπαλμπόα. Θα χάσει μπάλα ο Λεοπάρης. Υπάρχει πάρα πολύ πολυκοσμία. Στα 12 δευτερόλεπτα βρέθηκε ένα ελεύθερο σουτ. Μάχη για το rebound βγαίνει, βγάζει και τον ίδιο του Ντούζη. Σύστο μας, υπάρχει τώρα κάποια σφύριγμα. Ο Μπούφος τα βάζει λίγο με τον εαυτό του. Υπάρχει αλλαγή κατοχής. Έχουν εκ νέου την ευκαιρία να σκοράρουν οι παίκτες των Μπαλμπόα μετά από μια ανορθόδοξη αναπάντεχη αλλαγή κατοχής. Όμορφη φάση. Πολύ όμορφη φάση από τον Γιώργο Δούζη. Λέφας θα βγάλει μια πάσα στον παίκτη. Υπάρχει σφύριγμα. Θα πάρει ο δασκάλου μια φάση στην οποία δεν βρέθηκε στην φυσική του θέση, η οποία είναι στην περίμετρο, αλλά έτσι είναι το σύγχρονο μπάσκετ. Δεν ακολουθούνται κατά γράμμα οι θέσεις των παικτών. Βλέπουμε ψηλούς να κατεβάζουν την μπάλα σαν guard και το αντίθετο, guards να παίρνουν προσπάθειες μέσα στη ρακέτα, όπως είδαμε στην προκειμένη περίπτωση. Τρανό παράδειγμα ψηλού που δεν έχει πρόβλημα να κατεβάσει την μπάλα από τη μία άκρη του κηπέδου στην άλλη είναι ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Δεν υπάρχουν πολλοί παίκτες που μπορούν να κάνουν αυτά που κάνει αυτός βέβαια. Υπάρχει μάχη για το rebound μετά από χαμένο σουτ για τρεις από τη γωνία που είχε πάρει ο Φουρνάρης. Ενώ ετοιμάζεται έχει... Υπάρχει ένα ακόμα λάθος για τον Τάσο Ντούζη. Τον Θωμάζ Ντούζη, με συγχωρείτε.
και σηκωθεί Μανώλης να πάρει χρόνο συμμετοχής, αλλά όπως φαίνεται δεν έχει περάσει ακόμα, ίσως περάσει σε λίγο. Και τείχος μπροστά του ο Ξάνθος, Κούφος, κοντρά σε δύο αντιπάλους, παραλίγο τον μπλοκ, πολύ καλή άμυνα ο Κουρνάρης, ο οποίος πήρε και το rebound, καθάρισε τη φάση. Το σκορ έχει κολλήσει εδώ και κάποια ώρα στο 23-10. Δουζής Γιώργος, με ψηλότερο αντίπαλο, θα πάρει ένα screen από τον Δουζή με το νούμερο 73, ο οποίος θα πάρει τώρα την μπάλα. Σε ζώνη πάντα η άμυνα, τον Bugs. Άστοχο σουτ, ήταν μια καλή επίθεση και ίσως μία ακόμα θα βρεθεί κάτι καλό για τους Μαλμπόα, οι οποίοι θα πάρουν δύο φάουλ. Δύο βολές, με συγχωρείτε, κάτι έχω πάθει σήμερα. Ίσως έχω επηρεαστεί από το κρύο. Πρώτο ζευγάρι ελεύθερων βολών λοιπόν για τους Μαλμπόα. Άστοχο, άστοχο πολύ. Άστοχη και η δεύτερη, που όπως θα πάρει και θα μπερδευτεί εκεί πέρα με τον Ξάνθο. Υπάρχουν κάποια φαινομενικά εύκολα λάθη, χωρίς να θέλω να πάρω κάποιο μέρος και από τις δύο ομάδες. Μπλοκ εντυπωσιακό από τον Τασούλη, ένα ακόμα. Και τώρα τρέχει, ο Γύρος Στεβ έβγαλε ελεύθερο τον Λεφ. Ελεύθερο τον Λέφα. Ένα jump shoot από τον Δούζη, άστοχο. Μάχη για το rebound. Δούζης με το νούμερο 10 θα βρεθεί ελεύθερο στην κορυφή. Με το που πήρε το shoot έτρεξε μέσα. Ένα ακόμα επιθετικό rebound από τον Πουρν. Κουρνάρι. Στο fast break για μία ακόμα. Η Μπαλμπόα, υπάρχουν αλλαγές, η μπάλα είναι εκτός. Ίσως να ακούτε το ASMR της βροχής, είτε θέλουμε είτε δεν θέλουμε το έχουμε. Φιλιρίδης, ο οποίος πήρε μια πολύ όμορφη θέση μέσα στη ρακέτα. Μέσα σε μια θέση μάλλον που συνήθως πολύ ψηλότερη αντίπαλη είναι. Πήρε μια προσπάθεια έχοντας κάνει μια όμορφη προσπίση, μια όμορφη ραβέτα, δεν θα καταφέρει να τελειώσει. Λούζης, το νούμερο 73, λάθος πάσα. Μια ακόμα. Τα επιθετικά rebound είναι ένας παράγοντας στον οποίο φαίνεται να έχουν μια κάποια υπεροχή μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Η Μπαλμπόα, οι οποίοι τώρα κλέβουνε. Λεωδόνη, θα χάσει όμως την μπάλα. Τώρα τα Σούλης θα τρέξει. Το Eurostep θα πάρει, προσπάθησε στα θέστατα να εκμεύσει φάουλ, δεν τα κατάφερε. Λεύγης βρέθηκε ελεύθερος, πανέμορφη φάση. Τελικό αποδέχτηκε τον Τασούλη, ο οποίος έλαβε την πάση, την πάσα από τον Φον. Θα πάει μπάλα στη γωνία, στην δεξιά πλέρυγα παραμένει, τώρα θα πάει από την άλλη. Καλό passing game, θα πάει μπάλα στον ψηλό στα 1-1 δευτερόλεπτο. Νομίζω ήταν εκπρόθεσμο έτσι κι αλλιώς, παίζει το παιχνίδι όμως, άρα ήταν εκπρόθεσμο, η μπάλα είναι εκτός. Υπάρχουν αλλαγές. Υπάρχει και η ανισορροπία στον τρίποδα. Με σπασμένος, όπως με σπασμένα φρένα παίζουν και οι Bugs, οι οποίοι έχουν στείλει τη διαφορά στους 14. Στους 17 με συγχωρείτε. Και στους 14. Νάρης θα περάσει μέχρι μέσα. Θα στοχίσει όμως. Επιθετικό rebound ξανά, ένα ακόμα. Θα δεχτεί μπλοκ ανάμεσα σε συμπληγάδες. Ήταν ανάμεσα σε τρεις αντιπάλους του μέσα στη ρακέτα, στην πάντα populated ρακέτα των Bugs. Φιλιρίδης. Λέφας. Φιλιρίδης. Ο
Ο Παπαδόπουλος κάνει χιλότιμες προσπάθειες να πάρει την μπάλα, αλλά έχει κλειστεί σε αυτή την επίθεση. Βασιλούλας θα πάρει μια προσπάθεια να στοχίσει. Έχουμε μπει στο τελευταίο τρίλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Παίζουν ενώ στοχή ο Ζωγράφος, ο οποίος έχει περάσει για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο για τρεις από την κορυφή. Βασιλής, υπάρχει φάουλ. Επιθετικό φάουλ, δεν υπάρχει αμυντικό φάουλ για δύο. Ο Δασκύλος, ο οποίος και σε αυτή τη φάση και στην προηγούμενη, σε κάποια προηγούμενη, φαίνεται να προσπαθεί πολύ για την εκμέευση κάποιου φάουλ και συνεπώς την έλευση του στην ελεύθερη, στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Θα βγει από τις συμπληγάδες, θα πάρει την μπάλα προς στιγμή ο Ελεοβάρης. Η μπάλα είναι... Μπάλα είναι, μάλιστα, αλλαγή κατοχής έχουμε για τους Bucks. Λεοβάρης, υπάρχει, υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις. Δεν συμφωνεί προφανώς με την απόφαση των διαιτητών. Και μάλιστα υπήρξε μία ακόμα... ένα ακόμα stop στο παιχνίδι. Γιατί δεν δόθηκε η μπάλα στον διαιτητή. Πάρει ένα screen ο Φιλιρίδης από τον Παπαδόπουλο. Ενώ υπάρχει φάουλ που έχει χρεωθεί στον Ζωγράφο, ο οποίος ευστόχησε προηγουμένως για τρεις. Έχοντας έρθει από τον πάγκο, έρχεται ένα τρίποντο από τον Ζωγράφο, καθώς και ο Δούζης έχει πάρει προσπάθειες και έχει ευστοχήσει από τον πάγκο. Υπάρχει πολυκοσμία. Φιλιρίδης στα 7 δευτερόλεπτα. Δεν είμαι σίγουρος αν το έχει αντιληφθεί. Θα βάλει μια πάσα στον Μπούφο, ο οποίος ελευθερώνεται με ταμπλό. Προσπάθησε να ευστοχήσει, δεν θα τα καταφέρει. Τώρα στο fast break, Λεοβάρης θα βγάλει μια πάσα. Υπήρχαν προϋποθέσεις να βγει μια πάρα πολύ όμορφη φάση. Σίγουρα άξια για highlights. Μπορεί και για κάτι παραπάνω, αλλά δεν βγήκε. Μπούφος, υπάρχει ελεύθερο στη γωνία ο Ταφούλας. Τώρα θα πάρει την μπάλα. Θα σουτάρει για τρεις. Θα στοχίσει. Αρχιευθετικό rebound. Δεν υπάρχει φάουλ. Ο Τσούλας, ο οποίος πήρε την μπάλα και εκτέλεσε πολύ γρήγορα, παρότι η πάσα που πήρε δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Είχε σκάσει πολύ κοντά στα πόδια του η μπάλα. Λέφας θα πάρει μέσα στη ρακέτα. Τα Τσούλας από λίγο έξω από ό,τι είχε πάρει πριν. Θα στοχίσει σε ένα ακόμα σουτ. Σάνθος ετοιμάζεται να μπει μέσα στη θέση του Φιλιρίδη. Ανακατεύουν και την... ανακατεύουν την τράπουλα και οι Bugs τώρα. Ένα σουτ για τρεις από τον Ζωγράφο, άστοχο. Υπάρχει επιθετικό rebound και με το που πήρε την μπάλα ο Σπέκτς του έτρεξε μέσα για να πάρει κάποια πάσα. Ο Λέφας, ο μέτρη του είδους στον ευνηδιασμό, θα δώσει τώρα την μπάλα στον Μπούφο. Υπάρχει... η μπάλα είναι ξανά για τους Bugs. Υπάρχει η αλλαγή που προαναγγέλθηκε. Ξάνθος μέσα, Φιλιρίδης έξω. Το σχήμα δεν αλλάζει, παραμένει σχετικά κοντό με τρεις guard στην περίμετρο. Εύστοχο shoot μέσα από τη ρακέτα. Με τον Τασφύλλα, ο οποίος παίζει στο φαινομενικά 4, αλλά παίρνει πολλές προσπάθειες και έξω από την περίμετρο. Ο Γράφος, έχουμε μπει στα τελευταία 30 δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου. Δούζης, πάρει ένα screen. Λεοβάρης του για τρεις στη λήξη. Μπαίνει και βγαίνει μπάλα. Λέφας από την αριστερή γωνία, έχει βρει συμπληγάδες. Τώρα βλέπει τον αντιπάλου του, τους αντιπάλους του και τους συμπαίκτες του. Κασούλας, σουτ για τρεις. Εύστοχο. Ο χρόνος έχει κυλήσει ενώ δεν θα έπρεπε. Είχανε, αυτό ακριβώς φωνάζει κάποιος στο ρολόι πίσω. Χάθηκαν κάποιες δευτερόλεπτα και χάθηκε και... χάθηκαν κάποιες δευτερόλεπτα και χάθηκε και η επίθεση που είχανε. Είχε κλέψιμο, αλλά το σούτ δεν πήγε και υπήρχε ελάχιστος χρόνος για να αντιδράσει ο παίκτης των Bugs, ο οποίος πήρε την μπάλα. Αν ευστοχούσε θα πήγε η διαφορά, θα πήγαινε στους 21. Παρ' όλα αυτά,
Συνοψίζοντας το πρώτο ημίχρονο, μετά από 20 λεπτά μπάσκετ έχουμε το σκορ στο 32-13. Οι Bucks, οι οποίοι από την αρχή έδειξαν τα δόντια τους και τις προθέσεις τους στους αντιπάλους τους, οι οποίοι κατάφεραν να πάρουν κάποια επιθετικά rebound, είχαν μάλιστα σε ένα σημείο του παιχνιδιού είχαν αποκτήσει πολύ καλό ρυθμό στο συγκεκριμένο τομέα, αλλά λίγο η αστοχία τους και λίγο η πολύ καλή άμυνα μέσα στη ρακέτα των Bucks τους απέτρεψε από το να κυνηγήσουν περαιτέρω τη διαφορά στο σκορ. Στην αντίπαλη πλευρά οι Bucks, οι οποίοι από την αρχή έβγαλαν 3 ευνηδιασμούς με 2 φορές τον Λέφα τελικό αποδέκτη και 1 δημιουργό. Κάπως έτσι έχει διαμορφωθεί το 32-13. Οι ομάδες δεν είναι ιδιαίτερα εύστοχες και δεν κυνηγάνε ιδιαίτερα το τρίποντο. Δεν φαίνεται να έχουν κάποια πρόθεση να αλλάξουν την νοοτροπία μέσα στο παιχνίδι. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια του παιχνιδιού και για το δεύτερο δεκάλεπτο. Το δεύτερο ημίχρονο, με συγχωρείτε, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στην Sonic Arena για το τρίτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. SKG Bugs, Rookie Balboa, 32-13. Οι δύο ομάδες έχουν μπει μέσα στο παρκέ για την έναρξη της τρίτης περίοδου. Κάτι που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη στατιστική είναι ότι η Balboa, παρόλη τη διαφορά των 19 πόντων, έχουν 8 επιθετικά rebound έναντι 4 των Bucks. Έχουν πάρει πολλές περαιτέρω επιθέσεις, δεύτερες επιθέσεις, αλλά μέσα στη ρακέτα των Bucks δεν είναι ένα εύκολο περιβάλλον για κάποιον παίκτη, οποιονδήποτε παίκτη, να δραστηριοποιηθεί κάνοντας πράγματα που αποτυπώνονται στο σκορ ή και όχι. Κλείνουν πάρα πολύ καλά την άμυνά τους. Μπάγκες από την άλλη, οι οποίοι έχουν 10 assist για 5 λάθη. Ένας δείκτης assist λαθών είναι στο 2, έναντι 3 assist και 7 λαθών για τους Balboa, οι οποίοι δεν έχουν τον επιθετικό πλουραλισμό που έχουν οι αντιπαλοί τους. 3 στις 3 βολές για τους Bucks, 0 στις 2 για τους Balboa. Δεν έχουν πάει ιδιαίτερες φορές στην γραμμή των ελευθέρων βολών οι δύο ομάδες. Είναι άξιο αναφοράς γιατί παίζουν πολύ πιεστική άμυνα οι Bucks ιδιαίτερα. Έναρξη τρίτου δεκαλέπτου, πάντα σε ζώνη οι Bucks. Θα βγει μια ακόμα λάθος πάσα, 8 λάθος τώρα για τους Balboa. Σιούλας, φως. Ο Σιούλας πάλι στην αδύνατη πλευρά, κοιτάει τη γραμμή των τριών πόντων και ευστοχή για τρεις, για μία ακόμα φορά. Είχε ευστοχήσει και λίγο πριν την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου, του πρώτου ημιχρόνου. Ευστοχή και στην έναρξη του δευτέρου. Ντούζης. Ντούζης με το νούμερο 10, Ντριάν. Δεν θα υποδεχθεί σωστά την μπάλα ο Ντούζης. Κάνει την χαρακτηριστική κίνηση στον ζωγράφο ότι εγώ φταίω. Κουφός. Μέσα στη ρακέτα τα βάζει πέρα λίγο με τον εαυτό του. Ο Παπαδόπουλος, ο οποίος έχει περάσει ξανά εκ νέου στον αγωνιστικό χώρο. Αν δεν είχε περάσει δεν θα μπορούσε να πάρει κάποια προσπάθεια, θα ήταν λίγο δύσκολο. Ντούζης, το νούμερο 10. Πάρει την εσωτερική, θα ξαναπάρει ο ζωγράφος. Ζωγράφος ανάμεσα σε τρεις παίκτες. Ανάμεσα σε τρεις παίκτες δεν του έγινε κάποιο φάουλ. Ντούζης θα σουτάρει και θα ευστοχίσει. Να έχει περάσει και ο Κατσαράκης για τους Balboa μετά από πολλή ώρα. Ένα εύστοχο στο 3, ένα ακόμα από τους Bucks και πιο συγκεκριμένα από τον Μπούφο. Η φορά έχει εκτοξευθεί στους 23 πόντους. Τώρα και έχουν βάλει 38 πόντους σε περίπου 22 λεπτά. Υπάρχει φάουλ τώρα για δύο βολές, το οποίο έχει χρεωθεί στον Παπαδόπουλο. Είναι από τα ελάχιστα φάουλ που έχουν γίνει στο παιχνίδι. Πήγαν από σφυριχτή, αλλά θα παρέπεμπε σε κρίση κατά των διαιτητών.
δεν ήταν αυτή η πρόθεσή μου. Έφτωχος την πρώτη. Προδούδης με το νούμερο 10. Θα το ξαναχτυπήσει στη βάση της Στεφάνης. Δεν θα μπει αυτή τη φορά. Κόρη rebound. Πάλι ανάμεσα σε τρεις ο ζωγράφος. Καθαρίσει το rebound ο Πούχος. Βασιούλας στη γωνία. Υπάρχει λάθος αυτή τη φορά. Και εφηβιασμός στο Κατσαράκη. Βούδης με το νούμερο 53 το σκέφτηκε να το πάρει. Θα το πάρει ο Κατσαράκη για 3, άστοχος. Έτρεξε, έκανε φιλότιμη προσπάθεια να συγκρατήσει την μπάλα εντός 4 γραμμών ο Ρούζης, αλλά δεν θα καταφέρει. 2 φωνάζει τώρα ο Σάντος, προφανώς με κάποιο σχετικό σύστημα που εφαρμόζεται στην ομάδα. Του 2-3 από τον Μπούκο άστοχο, υπάρχει ψητικό rebound, μάχη, συγκράτησε ο Σάντος, ο οποίος θα πάρει τώρα την μπάλα ενώ έχει βρεθεί ελεύθερος. Δοκάρει η μπάλα ξανά με τον ίδιο τρόπο θα σώσει την επίθεση. Μπούχος προστάρει και αυτός για τρεις, άστοχο ξανά, σκληρό σουτ. Μπάλα θα πάει μόνο εκεί που ήταν ο Δούζης. Βασικά θα πάει εκεί που ήταν μόνο ο Δούζης. Η μπάλα δεν μπορεί να πάει σε δύο μέρη ταυτόχρονα. Υπάρχει κλέψιμο από τον Μπούχο. Υπάρχει προτροπή για κάρφωμα και συμφωνώ γιατί θα ήταν εύκολη η δουλειά μου μετά στα highlights. Κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Παρ' όλα αυτά το σκορ θα συνεχίσει να αυξάνεται. Δεν υπάρχει πρόθεση να πέσει. Πρόθεση όπως μπορούμε να κρίνουμε μέσα από το παιχνίδι. Λέφωσε να περάσει τον αγωνιστικό χώρο, είχε περάσει για πολύ λίγο εκτός. Θα βάζει με τον εαυτό του λίγο Μπούφος, ο οποίος περνάει εκτός. Με πιο χαμηλό σχήμα τώρα οι Bugs. Σκουλάς. Θα πάρει ένα screen από τον Παπαδόπουλο. Το Σκουλάς παίζει σε μια θέση στην οποία θα μπορούσε στο 4, δηλαδή θα μπορούσε να δίνει screen και όχι να παίρνει. Αλλά είναι ιδιαίτερα εύπλαστο το παιχνίδι των Bugs. Υπάρχει σούτ για 3 εκ νέου. Εύστοχο. Κουκ θα αστοχίσει. Δεν θα μαγειρέψει σαν Κουκ εδώ πέρα. Ο Σιούλας θα περάσει και θα αφήσει την μπάλα σε έναν ακόμα εφηδιασμό, σε έναν από τους πάμπολους που έχουμε δει από τους Bugs. Διαφορά. Δεν υπήρχε κάποια ασυνεννοησία με τη γραμματεία και τους διευθυντές. Νόμιζαν ότι υπήρχε αλλαγή η δεύτερη. Η διαφορά όλο και μεγαλώνει μετά από 24 και κάτι στο παιχνίδι. Έχει ακουμπήσει τους 29 πόντους. Οι Bugs, οι οποίοι τολμώ να πω ότι έχουν βάλει πλώρη και πολύ γερές βάσεις για 100 στάρα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστροφή λοιπόν στη Sonic Arena. Οι δύο ομάδες περνάνε στον αγωνιστικό χώρο μετά το time out. Τώρα πήρανε ολόκληρο το χρόνο περίπου. Δεν κράτησα και δευτερόλεπτα, αλλά ήταν περίπου ένας κανονικός χρόνος, όχι όπως πριν. Ντούζης, δεν θα πάρει κάποιο screen. Έχει καλή άμυνα ο Ντοκ, ο Φιλιρίδης δηλαδή. Ζωγράφος θα πάρει ένα shoot, θα στοχίσει. Δεν διεκδικεί περαιτέρω την μπάλα, καθώς ίσως φοβήθηκε ότι θα κάνει κάποιο foul. Φιλιρίδης, Παδόπουλος, Λέφας, ο οποίος έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο πριν από λίγο. Αμυντικό rebound από τον Κουκ. Τον Μπουκάκι. Κατσαράκης. Υπάρχει deflection και η μπάλα είναι εκτός. Στον Ικαρίνα η θερμοκρασία είναι ιδιαίτερα χαμηλή, αλλά αυτό δεν φαίνεται να επηρεάζει την μηχανή των Bugs, η οποία έχει ζεσταθεί για τα καλά. Υπάρχει ένα shoot για 3 από την άλλη πλευρά, από τον ζωγράφο, ο οποίος έχει σκοράρει 2 τρίποντα. Φαίνεται να είναι παίκτης που μπορεί να απειλήσει τους Bugs από την περίμετρο. Σε ένα περίεργο σύστημα, ενώ ο Λέχος θα στοχίσει για 3, υπάρχει επιθετικό rebound από τον δασκάλου, που έχει περάσει και αυτός. Θα ευστοχίσει τελικά σε 2.
Έπαιξαν ένα περίεργο σύστημα άμυνας πριν η Μπαλμπόα, όπου ήταν ζώνη από την δυνατή πλευρά, man to man από την αδύνατη. Κάτι τέτοιο μου φάνηκε. Ο Τσαράκης, λέιζερ πάσα μέσα στη ρακέτα, ρυψοκίνδυνη, θα συγκρατήσει. Ο Τούζης, ο οποίος θα κερδίσει ένα φάουλ. Είναι το νούμερο 10. Ωραία πάσα ανάμεσα σε δύο, ο Κατσαράκης δεν θα μπορέσει να ευστοχίσει και υπάρχει φάουλ. Ένα ακόμα από τον Κουκάκη. Τιμιρίδης πάρει ένα σκριν. Ο Νόλης είναι μπροστά του. Κοντύτερος αντίπαλος αλλά φιλότιμος αμυντικός. Τρεις. Κασούλας. Step back, σουτ για τρεις, εύστοχο. Πολύ περίτεχνο σουτ για τρεις, ο οποίος Βασίλος πυροβολάει ανελέητα από την γραμμή των τριών πόντων. Αυτά έχει και 75. Ο Νόλης, ο οποίος είναι ιδιαίτερα δραστήριος και στο off-ball παιχνίδι του. Υπάρχει επιθετικό rebound, αλλά ο Κουκάκης έχει πατήσει την γραμμή. Όχι, δεν έχει πατήσει τη γραμμή, ζητώ συγγνώμη. Η διαφορά είναι ξανά για τους Μπαλμπόα και ο ζωγράφος, ο οποίος συνεχίζει να σουτάρει για τρεις και να ευστοχεί. Έχει τρία τρίποντα μέχρι στιγμής. Αν δεν κάνω λάθος, είναι ο μόνος που έχει ευστοχήσει για τρεις από τους Μπαλμπόα, ενώ από τον Λέφα ένα σουτ από την... το ύψος των ελευθέρων βολών με ταμπλό θα στείλει τη διαφορά εκ νέου στους 30, 52-22. Έχουμε περάσει σχεδόν στο τελευταίο τρίλεπτο της τρίτης περίοδου. Άστοχος του Τοχνουδούζη τώρα με το νούμερο 10. Πιέζει με τον τρόπο του ο ζωγράφος να πάρει ένα σουτ, μια κατοχή, με συγχωρείτε. Θα χάσει την μπάλα, τελικά ναι. Έκανε φιλότιμη προσπάθεια για να συγκρατήσει την μπάλα ο Φιλιρίδης, ενώ προαναγγέλλεται και, και αλλαγή. Ο Μπούφος θα περάσει, αναμένεται να περάσει μέσα. Ο Κασαράκης θα περάσει, θα κάνει μια προσποίηση, αλλά airball. Τελικά, ο Φιούλας του νούμερο 13 βρέθηκε ελεύθερος, σιγά μην το έπαιρνε. Θα μπει και αυτό. Έχει πάρει άλλα κι άλλα, δεν θα δίσταζε εδώ πέρα. 55-22. Assist, όπως λέει ο Θημιρίδης στη γραμματεία, θα χρεωθεί σε αυτόν. Κατσαράκης, Κουκάκης. Πάρει την εσωτερική. Θα ευστοχίσει, όμορφη προσπάθεια. Έχοντας μπροστά του τον Τασούλα, οι δύο παίκτες έχουν μια μικρή υψομετρική διαφορά. Ο Κουκάκης είναι λίγο πιο ψηλός, 5-6 πόντους από ό,τι μπορώ να υπολογίσω από εδώ που βρίσκομαι. Από τα 8 μέτρα τώρα ο Τασούλας θα αστοχίσει. Σοβαρέψου λίγο, ακούγεται να του φωνάζει κάποιος από τον πάγκο. Κατσαράκης βρίσκει τείχο μπροστά του, ο Τασούλας θα κλέψει, θα πάει για κάρφωμα. Place your bets. Όχι, δεν θα πάει για κάρφωμα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 57-24, ενώ υπάρχουν αλλαγές. Και για τους Μπαλμπόα τώρα, ο ζωγράφος θα περάσει στον πάγκο να πάρει κάποιες ανάσες, είναι λογικό. Κουκάκης εκτός. Σαμψούτ, ενώ Σάμφις έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο για τον Μπαλμπόα. Ωραία πάσα, πολύ όμορφο τελείωμα από τον Παπαδόπουλο. Σανόλης. Ένα δεξί χουκ, τον Μπουρνάρη, ο οποίος θα πάρει το επιθετικό rebound και θα πάρει το καλάθι. Πολύ αποφασιστική ενέργεια, τόσο με το rebound, τόσο και με το καλάθι το οποίο προέκυψε μέσω αυτού. Φιλιρίδης, δεν φαίνεται να έχει πρόθεση να πάρει σου για τρεις, θα κάνει τη σαυρωτή, περάσει μέχρι μέσα, θα αστοχίσει.
παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το match-up μεταξύ Φιλιρίδη και Μανώλη. Στα guard. Ζούζης. Κατσαράκης στα 7 δευτερόλεπτα τώρα επίθεση στον Μπαλμπόα. Θα πάει μπάλα χαμηλά στο ψηλό. Θα γυρίσει, βρήκε μια μικρή ρογμή αν θέλετε στην άμυνα. Θα πάρει ένα επιθετικό rebound, καλάθι και φάουλ. Εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι δεν ήταν πολύ κοντά η αντίπαλοι του σε αυτόν. 59-28, άμα έχει στοχίσει θα πάει διαφορά εκ νέου στους 30. Φάουλ που χρειώθηκε στον δασκάλου. Θα πάρει ένα ακόμα επιθετικό rebound, υπάρχει όπα. Υπάρχει χτύπημα στο πρόσωπο, ας ελπίσουμε να μην είναι κάτι σοβαρό. Φιλιρίδη σηκώνει το χέρι του όπως ορίζει η ηθική σε τέτοιες φάσεις. Ζούζης, διατρής, άσπαθο. Ήταν καταδικασμένη η απόφαση αυτή. Με ελάχιστο χρόνο, με τον ελάχιστο χρόνο ο οποίος απέμενε. Έχουμε συμπληρώσει 30 λεπτά, αγωνιστικά λεπτά στη Sonic Arena. Το σκορ είναι στο 59-28. Οι Bugs οι έχουν καθιερώσει ένα ρυθμό και έκτοτε όλο ένα και αυξάνεται. Έχουν πατήσει λίγο φρένο όσον αφορά το επιθετικό τους σκοράρισμα στα τελευταία λεπτά. Η διαφορά δεν έχει κάποιο θέμα να μένει σταθερά πάνω από τους 30 πόντους. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για το τέταρτο και καθοριστικό δεκάλεπτο. Επιστροφή λοιπόν στη Sonic Arena για το τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο. Η κατοχή είναι για τους Bugs οι οποίοι έχουν καθιερώσει το ρυθμό τους προφανώς. Όπως φαίνεται στο σκορ, Φιλιρίδης θα ξαναπάρει την μπάλα μέσα στη ρακέτα στο σημείο το οποίο δεν είναι το φυσικό του. Άστοχο σούτ από τον Λέφα από την περίμετρο. Οπα. Εδώ ο Φρόισκρακ από την περίμετρο. Μπουρνάρης θα χάσει την μπάλα, δεν θα την υποδεχθεί σωστά. Λέφα θα πάρει την μπάλα. Φιλιρίδης πάει μέχρι το lay-up, ενώ είχε τον Κατσαράκη ο οποίος ήταν ψηλότερος αντίπαλος και είχε θεωρητικά και καλή θέση μάλλον για κάποιο μπλοκ. Δεν επιχείρησε κάτι τέτοιο, δεν ήθελε να δώσει και την βολή στον αντίπαλό του. Τώρα το Eurostep, η πάσα στον Μπούφο, φανταστική, θα στοχίσει όμως. Στο lay-up 61-28. Κατσαράκης. Αλλά πάει στη γωνία. 1-2, όμορφο καλάθι με το 61-30. Στην Ψάνθη. Μακρινή πάσα, δεν θα πάρθει το σούτ. Η ραβέρσα όμορφη. Πολύ όμορφη πάσα, θα κερδίσει φάουλο Μπούφος. Φάουλ που έχει χρεωθεί στον Γκότσι. Στοχός στην πρώτη. Άστοχος στη δεύτερη. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Φιλιρίδη, ο οποίος παρά το υψομετρικό του μειονέκτημα έναντι σε άλλους παίκτες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο παρκέ από τους αντιπάλους του, υπάρχει τα καταφέρνει αρκετά καλά. Υπάρχει ένα ακόμα λάθος στην επίθεση των Μπαλμπόα, ενώ εδώ πέρα ο Λέφας θα είναι ο τελικός αποδέκτης ενός ακόμα ευθυνδιασμού. Η μπάλα θα μπει και θα βγει όμως. Μπούφος. Φιλιρίδης, όμορφη πάσα, ανίχνευσε την αμυντική ανισορροπία. Το μελανό σημείο στην κατά τα άλλα καλή άμυνα των Μπαλμπόα. Παπαδόπουλος θα έχει στοχίσει μέσα από τη ρακέτα. Κατσαράκης, προσποίησης στην κορυφή. Overplay άμυνα του Φιλιρίδη, με συγχωρείτε. Μανώλης η σταυρωτή, θα πάει μέχρι μέσα. Στα 3 δευτερόλεπτα θα στοχίσει, υπάρχει στήριγμα.
και είναι για τους Bucks. Φαίνεται ο Κλειρίδης χαμογελάει κιόλας. Φάνηκε να θέλει να δώσει μια πάσα μέσα στη ρακέτα από πολύ μακριά. Άστοχο σουτ αυτή τη στιγμή. Φορά από τον Παπαδόπουλο. Ο Νόλης. Χαμηλά η μπάλα στα 15 δευτερόλεπτα, συγκρατεί. Ξάνθης, θα αστοχίσει όμως. Τώρα θα βγει η πάσα που ήθελε προηγουμένως να βγάλει στο Λέφα ο Φιλιρίδης. Και ο οποίος ο δεύτερος, ο πρώτος μάλλον θα αντιμετουσιώσει σε δύο πόντους. Με ρώτησε μάλιστα αν έχουμε όλη την φάση, αν φάνηκε όλο. Νομίζω το έκανα όλο, το κατέγραψα όλο. Και είναι μια φάση στην οποία... για την οποία μπορεί να πει κανείς ότι είναι άξια να μπει σε highlights. Μανώλης θα πάρει το επιθετικό rebound. Άστοχο, υπάρχει ένα ακόμα επιθετικό rebound από τον Φουρνάρη. Τώρα θα καθαριστεί η κατοχή. Πολύ όμορφη κυκλοφορία της μπάλας με τελικό αποδέκτη δασκάλου, αλλά υπάρχει επιθετικό rebound από την άστοχη πρώτη απόφαση. Ένα ακόμα άστοχο σουτ και από την αντίπαλη πλευρά. Να ακριβώς αυτό τη φάση και το timestamp για να, πω, για να μπει μετά στα highlights. Γι' αυτό υπήρχε άκρα του τάφου σιωπή για λίγο. Φιλιρίδης, φανταστική πάσα πίσω από την πλάτη. Κούφος, θα αποστάρει δύο αντιπάλους, όχι. Θα βγάλει στη γωνία εκεί που είναι ο δασκάλου ελεύθερος, αλλά δεν θα ευστοχίσει. Υπάρχουν αλλαγές, ετοιμάζει το Κουκάκης και ο Ντούζης με το νούμερο 7 να περάσει μέσα. Ενώ και ο Ξάνθος για τους Bucks. Τώρα θα πραγματοποιηθούν οι αλλαγές. Ναι, αλλαγές, όχι κάποιο time out. Απλώς αλλαγές. Φιλιρίδης. Με τον Μπρούζι με το νούμερο 73 τώρα. Όχι τον Μανώρη, τώρα θα βγάλει μια πάσα πίσω από την πλάτη. Άστοχος όμως ο Ξάνθος, ο τελικός αποδέκτης. Φιλιρίδης φαίνεται να έχει διάθεση να κάνει σοου. Κουκάκης με το που έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Για να ευθυνθήσει με ταμπλό, αν δεν κάνω λάθος, από τη φορά που πήρε το σουτ. Τα Σιούλας θα πάρει το επιθετικό ριμπάντ και θα τρέξει σαν σύμφωνας. Ήταν πιο μπροστά η πάσα, η πρώτη και η δεύτερη ήταν εκτός αγωνιστικού χώρου, υπάρχει time out. Τουλάχιστον αυτό άκουσα από την γραμματεία. Υπάρχει όντως time out. Διαφορά έχει φτάσει στους 38 πόντους, έχει κολλήσει εκεί για λίγο διάστημα. 68-30 λοιπόν, διαφορά είναι σχεδόν στους 30. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τα 4:41 εναπομείνοντα λεπτά. Επιστροφή λοιπόν μετά από λίγα δευτερόλεπτα στην Sonic Arena. Οι δύο ομάδες θα περάσουν για τα εναπομείνοντα 4:41. Το παιχνίδι έχει κρυφθεί, είναι διαδικαστικού χαρακτήρα καθαρά τα τελευταία δευτερόλεπτα. Τα τελευταία λεπτά. Αλλά και τα τελευταία δευτερόλεπτα. Ζήσεις. Το νούμερο 10, τώρα θα πάει στο νούμερο 73. Πεθαράκης, Κουκάκης. 5 δευτερόλεπτα, όπως υπάρχει ενημέρωση σχετική από τον πάγκο. Θα υπάρχει μπλοκ. Μπούφος. Ένα δύο, βρέθηκε ελεύθερος ο Φιλιρίδης, δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Ντούζης. Νηδιασμός, υπάρχει φάουλ. Χρεώνεται στον Μπούφο. Το φάουλ είναι ψηλά, είναι για δύο βολές. Έχουν γίνει ελάχιστα φάουλ στο παιχνίδι στη Sonic Arena απόψε.
οι ομάδες δεν είχαν ιδιαίτερες ευκαιρίες να δραστηριοποιηθούν από την γραμμή των ελευθερών βολών. Άστοχη πρώτη. Αν μη τι άλλο οι Παλβόα μπορούν να κρατήσουν τα επιθετικά rebound τα οποία έπαιρναν με σχετική ευκολία. Τα Σιούλα στα σουτάρι πεφτωχίσεις, ένα ακόμα σουτ για 3. 71-30, η διαφορά όλο ένα και αυξάνεται. Εννιά στα 24 τρίποντα, ένα και 3 στα 14. Άστοχο ένα ακόμα από τον Τούζι με το νούμερο 73. Και τα 3 τα έχει βάλει ο ζωγράφος για τους Μπαλμπόα, οι οποίοι έχουν μείνει στους 30 πόντους. 19 assist για 8 λάθη για τους. Ενώ εδώ πέρα θα βγάλει μία ακόμα πάσα, αλλά δεν θα μετουσιωθεί σε assist, καθώς ο δασκάλου δεν θα την μετατρέψει σε καλά. Χαμόγελα πάντως από Φιλιδίδη και δασκάλου. 19 assist, 8 λάθη για Bugs. Θα μπορούσαν να γίνουν 20 με έναν πολύ εντυπωσιακό τρόπο, με πάσα πίσω από την πλάτη. Αλλά τέτοιο δεν συνέβη. Υπάρχει όμορφη πάσα μέσα στη ρακέτα. Από τον Ξάνθη. Καλάθι, όχι, δεν υπάρχει καλάθι στο φάουλ. Βιάστηκα, με συνεπήρε κάπως ο ρυθμός. Υπάρχει φάουλ για 2 βολές. 7 assist για 15 λάθη για τους Μπαλμπόα. Παρ' όλα αυτά έχουν πάρει 15 επιθετικά rebound, έναντι 10 των αντιπάλων τους, που 5 rebound επιθετικά διαφορά για συνολική διαφορά σκοραρίσματος σχεδόν στους 40 πόντους είναι πολύ εντυπωσιακό για τους Μπαλμπόα. Ιδιαίτερα μαχητική η ψηλή τους μέσα στη ρακέτα. Νομίζω ότι υπάρχει time out. Δεν υπάρχει time out. Βάλα είναι για τους Μπαλμπόα. Έχουμε μπει στο τελευταίο 3 λεπτό. Ζωγράφου, ο οποίος έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Λεοβάρης θα να βγάλει μια ωραία πάσα, αλλά εκεί είναι τα Σιούλας και ο δασκάλου. Τα Σιούλας θα βγάλει τώρα στην πάσα στον Σάνθο. Υπάρχει ένα ακόμα καλάθι όμορφο από τον δασκάλου. Μπήκαμε στο τελευταίο 2 λεπτό στη ζώνη Καρίνα. 73-32 διαφορά. Ένα σουτ για 2 από μέση απόσταση, όχι, Μπούφος θα τρέξει. Τα Σιούλας θα πάρει τη θέση, δεν θα τροφοδοτηθεί. Μπούφος θα τελειώσει μόνο στον εφηδιασμό. Έχουμε μπει στα τελευταία 100 δευτερόλεπτα. Δούζης με το νούμερο 10. Κατσαράκης έχει βρεθεί ελεύθερος στην κορυφή, δεν θα πάρει κάποια πάσα. Δούζης θα αστοχίσει, Κουκάκης ξαναβγάλει τώρα. Πάλι είναι για τους Bugs. Ήρθε μια διακοπή λόγω τεχνικών προβλημάτων. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό. Δούζης. Δούζης θα ξαναπάρει την μπάλα μέσα στη ρακέτα, εκεί που είναι δύο ψηλότεροι αντίπαλοι. Ένα ακόμα επιθετικό rebound από το Κουκάκι, από το άστοχο σουτ του Ελευβάρη. Τα Σιούλα στα πουλί εκτός, είναι ξεκάθαρη, κάτι παραπάνω από ξεκάθαρη η πρόθεση του να πάρει ένα ακόμα σουτ για 3. Έχουνε μερικό εφηδιασμό στο 2 εναντίον 2. Θα αστοχίσει. Το τελικό σκορ όπως φαίνεται θα είναι το 76-32. Καθώς οι δύο ομάδες δεν φαίνεται να έχουν ιδιαίτερη πρόθεση να εξαντλήσουν τα δύο. Κάρτος λέει ο Δούζης. Τον Μπούφο. Τώρα αυτό να μπει highlights, να μην μπει. Δεν θα μπει. Τέλος πάντων. Όμορφη ατμόσφαιρα στη Σόνη Καρίνα, όπως μπορείτε να αντιληφθείτε. Το σκορ θα τελειώσει στο 76-32, πάνω από double score. Η διαφορά είναι στους 44 πόντους. Μου πήρε λίγη ώρα να το σκεφτώ. Δεν ήμουν καλό στα μαθηματικά. Όπως και να έχει, οι Bugs έχουν καταφέρει να
την καθιδρύση του το δικό του ρυθμό από πολύ νωρίς και από ένα σημείο και μετά, από όλο το σημείο και μετά βασικά η διαφορά όλο ένα και ανέβαινε για να σκαρφαλώσει στους 44 συνολικούς πόντους διαφοράς. Πολλοί διακριθέντες, πολύ επιθετικός πλουραλισμός, πολλές επιθετικές λύσεις. Μία μικρή ολιγορία στα rebound τα οποία γιατί από εκεί που είναι 15 παραπάνω βασικά για τους Balboa, οι οποίοι μπορούν να κρατήσουν αυτό το καλό αποτέλεσμα στο συγκεκριμένο τομέα. Πολλοί διακριθέντες όπως είπαμε για τους Bucks, οι οποίοι θα βγουν τώρα την καθιερωμένη φωτογραφία τους. Κάπου εδώ πέρα θα τελειώσει η συγκεκριμένη μετάδοση. Ελπίζουμε να είστε καλά, να περάσετε καλά τις γιορτές. Από όλους τους διαιτητές, από όλους τους παίκτες, από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχετε ένα οπτικό-ακουστικό υλικό από τη διοργανώτρια αρχή, από τον Παστιτάκη, να έχετε ένα όμορφο βράδυ και να ακολουθείτε πάντα τα όνειρά σας. Να είστε καλά.